ΕΡΤ 2, ραδιοφωνικό σταθμό Ηρακλείου. Με τι συνεχίζουμε? Θα συνεχίσουμε με το Pearls. Είναι ελαφρά αλλαγμένο από την εκτέλεση του δίσκου, σπέσια αναφερομένο για την εκπομπή σου. Ευχαριστούμε. Και στη συνέχεια περισσότερο μαγικό ροκ από τους Magic the Spell. Οκ. Motorcycle Boy. Motorcycle Boy.
υπάρχετε 5 χρόνια στην ελληνική ροκ σκηνή και για τα ελληνικά δεδομένα αυτό είναι πολύ δύσκολο. Ποιος είναι ο λόγος που υπάρχετε και γιατί είναι δύσκολο? Είναι επειδή μας αρέσει αυτό που κάνουμε. Και είναι δύσκολο γιατί πραγματικά μας αρέσει αυτό που κάνουμε. Και είναι δύσκολο. Αυτό που κάνουμε. Αντέχουμε σαν το χρυσό. Πρέπει να πούμε ότι δεν έχουμε τελματωθεί και αλλάζουμε συχνά τη μουσική μας, προχωράμε ας πούμε μουσικά και είναι γι' αυτό κάτι. Και τρίτον, δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς αυτό. Ούτε αυτό χωρίς εμάς. Αλλάζουμε και περιβάλλον, στους σημαντικούς. Λέγοντας περιβάλλον, δουλεύει στην αλλαγή στην εταιρεία. Όχι, το μουσικό περιβάλλον. Αλλά και η εταιρεία είναι ένα περιβάλλον. Ευχάριστα περιβάλλον και την έχει εμπειρία. Πιο πρώτα, είσαστε σε μια μεγάλη εταιρεία και τώρα βρισκόσαστε σε μια μικρή ανεξάρτητη. Σε μια μεγάλη ανεξάρτητη. Ναι, όχι, είναι η μικρή πολυεθνική στην Ελλάδα αυτή. Λοιπόν, ποιο είναι ο λόγο? Γιατί κάνω καλύτερη δουλειά από ό,τι έκανε εκείνη η μεγάλη εταιρεία. Πολύ απλό, δεν είναι? Γιατί μα γουστάρει πολύ περισσότερο. Σημασία για μα δεν είχε αν ήταν μια μεγάλη ή μια μικρή εταιρεία. Σημασία είχε ποια εταιρεία θα μα καταλάβει και θα μα πρόσεχε περισσότερο σε αυτή τη φάση που είμαστε. Και θα μα πρόσεχε όταν λέμε, εννοούμε και να βάλει το χέρι στην τσέπη. Και να μας έχει στην καρδιά της. Φεδά, ανούτα σας. Δηλαδή, πώς αντιμετωπίζει μια μεγάλη εταιρεία τα συγκροτήματα ροκ στην Ελλάδα? Εξαρτάται λίγο πολύ από το ποια εταιρεία είναι. Άλλοι τα προτιμά με κάποιο τρόπο, άλλοι τα βγάζει και τα κυκλοφορεί για να δικαιολογήσει τα έξοδά της και τίποτα παραπέρα. Άλλοι δεν ξέρουν γιατί τα βγάζουν και πολλές φορές τα βγάζουν απλώς για να έχουν ένα τεκμήριο ότι κυκλοφόρησαν κάποιο δίσκο και ταυτόχρονα απομακρύνεται το συγκρότημα όπως και πολλά άλλα μαζί από αυτό το κύκλο. Εντάξει, ρε. Συνέχισε. Τέλος πάντων, δεν μπορούμε να πούμε ότι περάσαμε άσχημα για εκεί που είμαστε. Απλά βρεθήκαμε σε μια φάση που είδαμε και εμείς και η εταιρεία η παλιά ότι δεν μπορούμε να συμβαδίσουμε για διάφορους λόγους. Okay. Νομίζω ότι έχετε αρκετά να μας πείτε με τη μουσική και θα ήταν καλύτερα να μιλούσαμε λιγότερο. Λοιπόν, ποιο είναι το κομμάτι που θα ακούσουμε? Από μπήξιμο αυτό. Ρέιν. Τρομερό. Λοιπόν, Ρέιν. Βροχή στην Κρήτη.